Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Art Channel, το κανάλι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και για άλλη μια φορά, για άλλη μια Κυριακή, είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. 8 η ώρα και το πουλάκι Τσίου ξεκινάει. Χωρίς πολλά λόγια, πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση για το τι θα δούμε σε σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Πριτσιλιέντε. Γιατί γνωρίζω. Πριτσιλιέντε, τι δεν είναι. Πριτσιλιέντε. Δεν το ξέρω. Μου την είπε ένας βοσκός. Δηλαδή τώρα λέμε, μπορούμε να το πούμε, τώρα πριτσιλίστηκαν. Ναι. Για φώναξε. Hey! Τι να σε κάνω, παιδάκι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Να είμαι λίγο πιο νέα, να σε πάρω. Εγώ είμαι γιαγιά. Πώ με βλέπει. Άρα λέει ψέματα ότι είναι ερωτευμένη ακόμα. Είναι εγώ που είμαι, θα το δείξω. Δε, για δείξτε το. Για δείξτε το. Δεν το κρύβω. Για δείξτε το. Τώρα δεν ξέρω πώ θα σα το πω. Εύκολα, πέστε το, μη φοβάστε. Πού πάει, πάω στο σπίτι μου. Ήμουν στη Μαναγία και πάω στο σπίτι μου. Πού ήσασταν? Στη Μαναγία, ο ζωτό έχω πει, έχω ένα εξοκλήσιο. Θάνατος, είμαι σένα, η θέλος. Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, και σήμερα θα γελάσουμε πολύ. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, θα ξεκινήσω να πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ, όπου έχω πάει στην Ξυλαγανή, αλλά και όχι μόνο. Θα δούμε την Κούλα, τον Χρήστο και πολλούς ακόμη. Φύγαμε. Έχω κάποιες απορίες σήμερα. Από το πρωί που ξύπνησα και θέλω να τις λύσω. Σόπα. Ψάχνω να βρω κάποιον άνθρωπο ο οποίος να ξέρει να μου πει τι σημαίνει η λέξη πριτσιλιέντε. Πώς? Πριτσιλιέντε. Γιατί γνωρίζω εγώ την λέξη. Πριτσιλιέντε, τι δεν είναι. Πριτσιλιέντε. Δεν το ξέρω. Μου την είπε ένας βοσκός. Δεν την ξέρω, ρε παιδί. Λέει μην πας κοντά στις κατσίκες τώρα, λέει γιατί πριτσιλιέντε. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω. Γεια σας! Γεια σου! Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκαμε! Καλά είσαι? Καλά είμαι, μια χαρά! Αυτό γιατί το έχεις εδώ? Βουσκός, το τζόπι. Μπορεί ένα φίδι, κάτι μπορεί να... Πώς λέγεται αυτό? Τζόπι. Τζόπι? Ναι. Ξύλου, ξύλου, κλειτσόξυλου. Ωραία. Ναι. Εδώ έχεις ζώα βλέπω, ε? Ναι, έχω. Πάμε να τα δούμε λίγο? Ναι, πάμε. Πάμε. Έλα. Προχωράτε. Να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Ψάχνω να μάθω, ναι. Προσπαθώ να μάθω τι σημαίνει, ναι. Πριτσιλιέντε. Μαρκαλιόντε. Τι είναι αυτό? Μαρκάλος, βρε. Μαρκάλος τι είναι? Του κότσι μαρκαλά. Θηλυκό χαϊβάνι. Πιτσιότι, βρε. Δηλαδή σε βγαρώνουν. Ναι. Άμπρο, είναι. Ναι. Και μου είπαν πρόστιχη λέξη και εγώ δεν ήξερα. Ναι, ναι αυτό, ναι. Αυτό, πριτσιλιέντε, ναι. Αυτό θα πει. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είστε? Ναι, τι θα μας πάρει. Τι κάνετε? Στη δουλειά πηγαίνουμε. Ποια δουλειά? Κτηνοτρόφοι είμαστε. Τη στουλή, γραφείο. Κτηνοτρόφοι. Ναι, γραφείο στουλή. Έχετε ζώα δηλαδή? Ναι, έχουμε ζώα. Πού είναι τα ζώα? Έξω από το χωριό, 500 μέτρα. Ναι, ναι. Τι ζώα? Κατσίκες. Κατσίκες. Ναι, γουρούνια, κότες, κουνέλια, ό,τι θέλετε. Και τι τα κάνετε εσείς που πάτε εκεί? Τι θα τα κάνουμε, θα πάω να τα ταΐσω, να γεμίσω τα αυτά με χόρτο, θα έρθουν από την βουσκή να φάνε. Α, δηλαδή εσείς τα ταΐζετε. Βέβαια. Γεμίζω τα ουλούκια που λέμε χόρτο, δεν το ξέρεις τι είναι, τις κουπάνες. Τις κουπάνες. Κουπάνες, ναι. Τι κουπάνες. Όχι. Είναι μεγάλα ξύλινα. Μακριά. Καφάσια, ναι. Μεγάλα, μακριά και βάζουν μέσα χόρτο και έρχονται οι κατσίκες και αραδιάζονται πέρα-πέρα και τρώνε. Λοιπόν, δεν τα έχεις όνομα τα ζώα? Όχι, δεν τα έχω έτσι. Πέντε χαϊβάνια, τι όνομα τα έχω, δεν τα έχω. Πέντε έχεις? Ναι, έχεις. Γιατί τα λες χαϊβάνια? Ζώα είναι, βρε παιδί. Ζώα είναι. Χαϊβάνια τώρα, μαρτία δεν είναι. Ζώα, ζώα. Χαϊβάνια. Αυτό να φτιάχνουμε καλό στο βράδυ, θα με βλέπουν. Α, μπράβο. Θα σε κάνουμε φίρμα. Α, μπράβο, ναι. Ωραία. Μόνο κατσίκες έχετε? Ναι, ο γιος μου έχει πρόβατα. Αρσενικά δεν έχετε? Πώς δεν έχουμε. Ωραία. Και αρσενικά έχω. Έχω τότε λοιπόν μια απορία που μάλλον εσείς μπορείτε να μου τη λύσετε. Για πες μου. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η λέξη πριτσιλιέντε. Πλακώνονται. Στο ξύλο? Όχι. Όχι, στο σε. Στο? Στο σεξ. Στο σεξ. Ναι. Δεν μου είπαν καλή λέξη δηλαδή. Ερωτεύονται. Πώς λένε ερωτεύονται. Ερωτεύονται. Είναι ο καιρός τους για να γκαστρωθούν, να το πούμε έτσι, κατσίκες. Είναι αυτή η λέξη. Στα ζώα λέμε αυτή τη λέξη. Και πόσα κάνουν?
Η κατσίκα, κάνει μέχρι 5. Μέχρι 5, 6. Αλλά συνήθως είναι δίδυμα. Συνήθως δίδυμα. Ναι. Τα κατσικάκια μιλάω. Ναι. Πότε είναι η εποχή τους? Η εποχή τους είναι τώρα που πήγαν στο αρσενικό, μετά 5 μήνες. Τώρα ζευγάρωσαν δηλαδή. Ναι, ζευγάρωσαν. Δηλαδή τώρα λέμε, μπορούμε να το πούμε, τώρα πρετσιλίστηκαν. Ναι. Πώς? Πολύ χωριάτικο αυτό. Πού τη μάθατε αυτή τη λέξη? Μου την είπε κάποιος. Αυτά είναι εδώ, τι τα βοσκάνε εδώ? Βοσκάνε πάλι. Αυτά εδώ είναι και το βράδυ εδώ κοιμούνται? Όχι. Πού? Στο σπίτι. Εδώ, στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι. Στο στάβλο, στο στάβλο. Τα έχω σε στάβλο. Ωραία. Να σου πω τώρα. Ναι. Αυτά τώρα φεύγουν. Ναι. Άμα θες να τα φωνάξεις εδώ, πώς τα φωνάζεις? Έλα. Τα φωνάζεις, γερνάνε. Τώρα έφαγαν, τώρα θέλουν να φύγουν τώρα. Έλα. Α, πάει ένα στο σπίτι. Έλα. Φώναξε, θα φωνάξουμε μαζί. Έλα. Άστα, πάει ένα τώρα. Άστα. Και άμα θες να τα διώξεις, πώς τα διώχνεις? Τα μαζέψω όπως με τον Τζοκ. Τα μαζέψω και τα πήγαν στο μάντερ. Εγώ έχω έρθει στο χωριό σας, γιατί? Γιατί ψάχνω να βρω νύφη. Νύφη? Ναι. Να, κορίτσι έχει. Πόσο χρόνο είναι? 30. Α, ωραία. Να μην μας δει κιόλας. Συνομήλικη. Κομμάτρια είναι, μπορεί και να την ξέρει κιόλας. Αλήθεια? Ναι. 30 είναι? 30. Και έχει και πρίκα τα ζώα? Ναι, σίγουρα. Είναι αυτό που ψάχνω. Σίγουρα. Μπορώ να αρχίσω να σε φωνάζω και μαμά δηλαδή? Αχ, μην τα βγάλετε αυτά στην τηλεόραση. Μπορώ να αρχίσω να σε φωνάζω και μαμά δηλαδή? Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί η κόρη θα μας δει. Δεν σ' αρέσει εγώ σαν γαμπρός? Το θέμα είναι να σ' αρέσει η κόρη μου, όχι εγώ να σ' αρέσω. Θα μ' αρέσει, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, σίγουρα. Γύρω εδώ στην κάμερα. Όχι, γιατί? Θα με δει και ο γιος μου, θα με δουν και τα παιδιά μου το βράδυ. Κόρη, 30 χρονών δηλαδή? 30 έχω, 35 έχω. Κομμώτρια. Και αστυνομικό έχω. Μια χαρά. Και γαμπρό αστυνομικό έχω. Μια χαρά. Παράβαση να μην κάνετε, και οι δύο στην τροχέα είναι. Δεν κάνουμε παραβάσεις, είμαστε ήσυχοι πάντα. Ναι. 30 λοιπόν, κομμώτρια, έχει και τα ζώα. Τι άλλο θέλω? Θα με δει και ο σύζυγος. Τι άλλο θέλω? Ναι, τι άλλο θες? Το θέμα είναι να τη γνωρίσεις. Πότε θα τη γνωρίσω? Α, δεν ξέρω, παιδί μου. Έλα εδώ, μην φεύγεις. Έλα εδώ. Η δουλειά μου είναι να φύγω. Πάρτε την κυρία. Την κυρία. Θα σε ακολουθήσω εγώ μαζί, δεν στεναχωριέσαι. Εγώ θα πάω στο γιο τη μάνα. Δεν πειράζει. Όχι. Λοιπόν, έλα εδώ. Και άμα θέλεις να τα διώξεις τώρα, εσύ πώς τα διώχνεις? Πες ότι θες να φύγουν από εδώ, δεν τα φωνάζεις κάπως? Πήγαινε, τα κυνηγά. Α, μόνο τα κυνηγά, δεν φωνάζει κάτι για να φύγουν. Φεύγουν. Άμα φωνάξει, hey, φεύγουν. Φεύγουν, βέβαια φεύγουν. Δηλαδή τώρα, άμα φωνάξουμε. Καλά, θα μην βγάλει το παλικάρι μου εδώ. Άμα φωνάξουμε, hey, τώρα δηλαδή, θα αρχίσουν να φύγουν πιο μακριά. Βέβαια, για φώναξε. Hey! Πάνε αυτά. Προηγούνται οι κυρίες, οπότε θα ρωτήσω το όνομά σου πρώτα. Αγγελική. Αγγελική, σε φωνάζουν? Κούλα με φωνάζουν. Κούλα. Αλλά το όνομά μου είναι Αγγελική. Κούλα σε φωνάζουν. Κούλα με φωνάζουν. Μην μου πεις ότι σε φωνάζουν Γιάννη. Χρήστο. Α, κούλα. Χρήστο. Δεν είμαι ο κοινός ο Γιάννης. Α, κούλα. Α, κούλα. Τη σύνταξη την κόψανε? 390 ευρώ παίρνω, άμα θέλω να την κόψω. Η κούλα πόσα παίρνει? Εγώ παίρνω 600. Α, εσύ γιατί? Γιατί εγώ είμαι κούλα. Αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Αχ, κούλα. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 50 χρόνια ακριβώς. 50 χρόνια είστε μαζί? 50 χρόνια. Πώς τον βλέπεις? Κούκλο. Πώς την βλέπεις? Ψέματα. Πώς την βλέπεις? Κουκλάρα, όχι. Κουκλάρα. Τώρα 50 χρόνια εδώ με κάτω στο στομάχι. Δεν θα είναι κούκλα. Καρδιά γιατί έπαθε? Άντε, γιατί έπαθες, Χριστό? Από κάποιες σφαλιάρες που με έδωσε η ζωή. Εγώ. Όχι, δεν με έδωσε τις σφαλιάρες, η ζωή με τις έδωσε, όχι η γυναίκα μου. Να σου πω, εσύ έχεις ένα αρσενικό εδώ τώρα. Ναι. Και πόσα θηλυκά? Και 5 θηλυκά έχω. Και πώς τα προλαβαίνει? Ένας 5 γυναίκες. Παιδάκι μου. Και 40-50 να είναι. Ένας τα προλαβαίνει όλα? Βέβαια, 40-50 είναι αυτό, βέβαια. Εσύ αν είχες 5 γυναίκες, θα τις προλάβαινες? Άμα με νιώσει παλικάρι, τώρα γέροντος 60 χρόνια, τι να κάνω?
Τώρα τι να κάνω, 60 χρονών τι να κάνω τώρα. Άμα είμαι νιός, τις καβαλίκι πάω. Τώρα είμαι γέρος, τι να κάνω. Και τις πέντε. Βέβαια και τις πέντε. Έτσι είναι, νέος παλικάρι. Είστε ερωτευμένοι ακόμα. Είμαστε φυσικά αφού... Ακόμα κάπου απλώνουμε και τα χέρια. Τι εννοείς απλώνετε τα χέρια. Πώς έλεγε σε ένα έργο, χούφτωνε. Χουφτώνεις. Τι χούφτωσες καμιά στάρα. Τι είπες. Τι χούφτωσες. Και δεν τι χούφτωσες. Δεν τράπησε λιγάκι μωρέ. Χούφτωσες. Τι. Χουφτώνω. Ξέρεις γιατί ήρθα εγώ εδώ. Άμα δεν μου πεις που να το ξέρω. Ψάχνω νύφη. Νύφη, μάνα μου, τέτοιο καλό παιδί και ψάχνεις νύφη, επιτρέπετε. Ψάχνω νύφη. Για σένα, για τον εαυτό σου. Για μένα. Όχι, τι όμορφα μπατάκια που έχεις. Τι να σε κάνω, παιδάκι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Να είμαι λίγο πιο νέα, να σε πάρω. Εγώ είμαι γιαγιά. Ψάχνω να βρω μία νύφη που να έχει και πρίκα όμως. Όχι, όλα τα θες. Και να δουλεύει και πρίκα και σπίτι. Ας μην δουλεύει. Αν έχει πρίκα, το ίδιο είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο. Πού είναι τη βρωμιά, την νύφη τώρα εδώ. Έστω να έχει ζώα, ας πούμε. Τώρα ζώα και εσύ τα ζώα, τι θα θες. Τώρα είσαι τέτοιο καλό και καθαρό παιδάκι μέσα στα ζώα, θα είναι κατευθείαν να βρωμιά. Κάτι να έχει, ρε παιδί μου, κάτι να έχει. Θα τη βρει με βρωμιά. Και έρχομαι και σόγαμπρος που λένε. Αναγκαστικά θα έρθει σόγαμπρος. Ναι. Άμα πάρει από εδώ, γιατί εδώ μόνο σόγαμπροι έρχονται. Και νύφες από μακριά. Γιατί και εγώ νύφα από μακριά είμαι. Αλήθεια. Τι σε μουθράκι. Α, και ήρθες εδώ. Ακριβώς. Δεν το μετάνιωσες. Όχι. Πρίκα που πάνε. Κοίτα πώς σε κοιτάει τώρα που τα λες, θα πας στο σπίτι μετά και θα ξεκινήσει παντόφλα. Μόνο που πήρε χαλκιδικό τη φτάνει. Θα ξεκινήσει παντόφλα. Όχι. Είπε σίγουρα πριν. Πλάκα κάνω. Μούτζες πέφτουν, δεν έγινε. Παντόφλα δε. 1, 2, 3. Να! Πάρε και ένα πεντακί. Αρρώστησες φέτος το χειμώνα καθόλου. Μόνο που με έμεινε. Δεν σε ξεσκέπασε. Α, δεν την αφήνουν να ρωτήσει. Την τρίβω συνέχεια. Για την ερευνά είμαι ειδικό. Αλήθεια. Μέχρι που έρχονται και απ' έξω. Τι, γειτόνισε. Γειτόνισε, μακρινότερε. Για ερευνά. Ψέματα λέει. Ρώτα όμορφα πράγματα. Μίλα όμορφα, ρε Χρήστο. Γιατί είναι άσχημα. Α, τι μιλέ, βλακί. Ρίξε μια μούτσα να σου βαρευτεί. Όχι, άσε. Τι μούτσα να του ρίξω. Τα ρομόγια μούτσα είναι αυτό. 1, 2, 3. Να σου πω, ερωτευμένη ακόμα, είπες. Είμαι. Πολύ. Πάρα πολύ. Δώστε ένα φυλάκι. Τώρα φυλάκι. Βέβαια, δώστε το ένα φυλάκι. Στο σπίτι, άμα πάμε, τον φιλήσω τώρα. Δώστε ένα φυλάκι, πώς, να δείξεις τον έρωτά σου. Όχι. Τι ντρέπεσαι. Ντρέπομαι τώρα. Από εκεί ο Γιώργος με βλέπει. Άρα λέει ψέματα ότι είναι ερωτευμένη ακόμα. Ενώ εγώ που είμαι θα το δείξω. Για δείξτε το. Για δείξτε το. Δεν το κρύβω. Για δείξτε το. Πλάκα κάντε. Γεια σου κουλά. Γεια σου παιδί μου. Χάρηκα. Επίσης. Γεια σου Χριστό. Γεια και βέβαια πλάκα κάνω. Θα πέσει. Θα σε δείξω μες στην τηλεόραση. Δεν ντρέπεται καθόλου. Νύφ θα το βρεις. Νύφ. Εν πιάρα. Νύφ θα μου βρεις. Βρες εσύ ρε Γιώργο. Εσύ είσαι όλη μέρα κουλά εδώ. Έχουμε καμιά εδώ στη γειτονιά μας. Κάνει κορίτσι. Πόσο χρονών είσαι. Εσύ πάρω εγώ τώρα συνέντευξη. 28. Τι ομάδα αίματος έχει. Κράτα το μικρόφωνο. Πόσο χρονών είσαι. 28. Είσαι 28. Ναι. Δεν σου φαίνεται. Είδες. Ζωή να έχω. Το δημοτικό το τελείωσες. Το τελείωσα και το γυμνάσιο. Τελείωσα και το λύκειο το τελείωσα. Για παντριά είσαι. Για παντριά είμαι. Για παντριά είσαι. Τι να βρούμε τώρα ένα κορίτσι. Τι να κάνουμε. Στο στόμα το όφωνο. Α, στο στόμα. Όταν θα μιλάς εσύ θα το βάζεις στο στόμα το όφωνο και μετά το φέρνεις σε μένα. Α, έτσι. Μάθε με για που να ξέρω εγώ. Τώρα τι να με ρωτήσω. Συνέντευξη είπες θα μου κάνεις. Μόνο αυτά. Δύο ερωτήσεις. Το μετάνιωσες. Μάθαμε λοιπόν τι σημαίνει πριτσιλιέντε. Μας λύθηκαν οι απορίες. Πάμε γρήγορα να δούμε το επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τον Νικηφόρο. Το γνωστό Νικηφόρο, τον αγαπητό τραγουδιστή σε όλους, ο οποίος μας έστειλε αποκλειστικά πλάνα από το στούντιο για τα τραγούδια που έχει γράψει και στο Βαλάντι αλλά και στον Νίκο Κουρκούλη. Πάμε να το δούμε. Ξανά χαθώ και χορεύω, γυρίζω, πιστεύω, νομίζω, θυμάμαι, ελπίζω και σ' αγαπώ.
ένας κύκλος που η αγάπη διαρκεί. Μέχρι να έρθεις κάποια μέρα δεν αλλάζω τη διαδρομή. Και χορεύω, γυρίζω, πιστεύω, νομίζω, θυμάμαι, ελπίζω. Εσένα θέλω μόνο. Και σε δίχους γράφω στίχους. Τα σημάδια μου να δεις. Να βρεις τον δρόμο. Να βρεις τον δρόμο. Από ό,τι φαίνεται τελικά το καινούργιο τραγούδι και του Βαλάντη αλλά και του Νίκου Γουργούλη θα είναι πάρα πολύ ωραία. Διαχειρός του Νικηφόρου. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο.